θέλω να στείλω ένα πολύ μεγάλο χαιρετισμό, χαιρετισμό καρδιάς από όλους τους μεταλλεργάτες αυτής της χώρας. Ο αγώνας της ΛΑΡΚΟ είναι αγώνας ολωνών μας. Όλοι οι μεταλλεργάτες είναι στο πλευρό σας. Εκτός από εμβληματικός ο αγώνας σας, έχει ένα πολύ μεγάλο συμβολισμό και μια πολύ σπουδαία ιστορία από πίσω. Ξεκινώντας, κάναμε προσκλητήριο νεκρών. Έχουν καταλάβει αυτοί που κάθονται εκεί μέσα ότι αυτή η εταιρεία έχει πάνω από 80 ανθρώπους από τη λειτουργία της, οι οποίοι πέθαναν μέσα σε αυτό το εργοστάσιο. Είναι αδιανόητο να αφήσουμε εθνικό πλούτο να παραδοθεί έτσι. Είμαστε όλοι άχρηστοι και κάποιοι ικανοί θα εμφανιστούν από πού. Αφού αφήσανε να εκφυλίζεται μέρα με τη μέρα μια ιστορική βιομηχανία κυριολεκτικά στη μέση της Ελλάδας, ήρθε η ώρα να πούνε πρέπει να την πουλήσουμε, να την τριχοτομήσουμε. Ξέρετε, κάποιοι άλλοι θα τα κάνουν καλύτερα. Ζούμε έναν εφιάλτη. Δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά σας λέω ότι όλη η βαριά βιομηχανία της χώρας πλήττεται σε μορφή χιονοστιβάδας ώρα με την ώρα. Κλείσανε τη Χαλιβουργική, κλείσανε την Ελβό, κλείσανε τη μία επιχείρηση μετά την άλλη, απειλούνε τα ναυπηγεία ότι σε ένα μήνα θα κλείσουνε. Μας θέλουνε σκυμμένους, μας θέλουνε υποταγμένους, μας θέλουνε να μην αντιδράμε. Δεν θα τους περάσει. Αυτό εδώ το μήνυμα το σημερινό δεν είναι μία ατάκα που βγήκε σε ένα χαρτί. Προσέξτε καλά. Μπλέξατε και μπλέξατε με ανθρώπους που δεν φοβούνται. Γιατί παλεύουν για το μεροκάματο κάθε μέρα. Ο αγώνας είναι δίκαιος. Η ΛΑΡΚΟ δεν είναι μόνη. Είμαστε όλοι μαζί. Θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Καλό αγώνα!